Λοιπόν, καθημερινά γίνονται χιλιάδες τεστ σε όλη την Κύπρο. Πρέπει να θέσουν κάποιες προδιαγραφές στην διαδικασία που ακολουθείτε. Δεν μπορούν να συγκεντρώνονται εκατοντάδες ή δεκάδες άτομα στη ουρά και αυτοί που έχουν τις ιδιωτικές εταιρείες που διοργανώνουν αυτά τα τεστ να στελεχώνονται με 2-3 άτομα. Όπως για παράδειγμα πριν από μισή ώρα περίπου, είχα συγκεντρωθεί πέραν των 80 ατόμων εδώ στην πλατεία του Δημαρχείου και υπήρχαν εκεί στο σημείο που έγιναν τα τεστ ένα άτομο μόνο να περνάει ονόματα. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο και φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποιοι προσπαθούν να εσχροκερδίσουν για τον λόγο ότι ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 200 τεστ και μέχρι το απόγευμα αναμένονται να γίνουν 400 και πλέον πιθανόν σε αυτό το σημείο, όφυλαν να το στελεχώσουν τουλάχιστον με 2 ανεξάρτητα συνεργεία. Ο ίδιος αριθμός παρατηρήθηκε και χθες. Συνεπώς και το γνωρίζουν. Μετά από τηλεφώνημα αμέσως, οι νοσηλευτές από ένα έγιναν 3 και το συνεργείο που έγραφαν από ένα άτομο έγιναν 3. Συνεπώς, πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι μόνο να κυνηγούν το κέρδος. Δεν είναι μόνο να κερδίσουν από αυτήν τη διαδικασία βάζοντας μόνο 3-4 παιδιά με 50-60 ευρώ για να κάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος. Πρέπει να δουν και την ταλαιπωρία του κόσμου και δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένο ότι επειδή ο κόσμος είναι εξαναγκασμένος λόγω της πίεσης της ψυχολογικής που θέλει να κάνει το τεστ να μπαίνει ο κόσμος στις ουρές, ας τον κόσμο εκεί να περιμένει, είναι σίγουροι πελάτες. Δεν πρόκειται κανείς να σηκωθεί να φύγει και να σηκωθεί να φύγουν 2-3 θα έρθουν άλλοι. Άρα με το λιγότερο εργατικό κόστος να βγάλουμε το περισσότερο δυνατόν κέρδος. Δεν είναι έτσι που προσεγγίζονται αυτά τα θέματα και πρέπει και το Υπουργείο να το δει αυτό το θέμα και να τους επιβάλλει χαμηλότερες τιμές αφού συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.